και κύριοι, ο Γιάννης Πλούταρχος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη μου αγαπημένε. Σε καλωσορίζω στο μπράβο, μπράβο Ρούλα, όπως θα το λες. Όπως και να το πεις, θα είναι τόσο όμορφο. Σε περιμένει ο κόσμος, το βλέπει, το δείχνει. Εγώ έχω συγκινηθεί, ειλικρινά, γιατί έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Όταν έκανα το πρώτο μου βήμα και είχα αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου, να με στηρίζει και να λέει πάντα ότι να είσαι ο εαυτός σου. Μη δώσεις τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και τα κατάφερες. Τα κατάφερα. Γιατί είσαι ο εαυτός. Αλλά τελικά, παρακολουθώντας εχθές την πρόβα που κάναμε, διαπιστώνω ακόμα μια φορά αυτό το σπουδαίο πράγμα που σου έχει δώσει ο Θεός, εκτός από όλα τα άλλα τα προσόντα. Εννοώ προσωπικότητας, χαρακτήρα. Αυτό το θείο δώρο που είναι η φωνή σου. Μα μπορούσες να τραγουδάς ώρες εδώ και να κάνουμε πρόβα και να λες τα πάντα με μια άνεση, χωρίς αυτό που λέμε, το λέτε στο τραγούδι, δεν ξέρω, δεν τσιτώνομαι, δεν τσιτώνομαι καθόλου. Δεν πετάγονται οι χορδές σου. Τραγουδάς πάρα πολύ ωραία. Είσαι αγαπημένος μου φίλος και αγαπημένος άνθρωπος, κοντά μου πάντα, σε όλες τις στιγμές. Αλλά δεν σε αγαπάω μόνο γι' αυτό, γιατί εγώ αγαπώ τους ταλαντούχους ανθρώπους και εσύ είσαι πραγματικά ταλαντούχο παιδί. Είσαι παιδί όμως και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί πριν μπεις μέσα, φτιάξαμε ένα σαν σχέδια παιδικά, έτσι πως φτιάχνουν τα παιδάκια. Γιατί πρέπει να πούμε στον κόσμο, Γιάννη μου αγαπημένε, ότι ζωγραφίζεις και καταπληκτικά. Μη μου κάνεις, γιατί ανέκλεβα και έφερνα τις... τους πίνακες που έχεις φτιάξει, γιατί έχω πάει στο σπίτι, δεν τα κρύβουμε εδώ, λέμε αλήθειες μόνο. Να είσαστε δηλαδή προετοιμασμένοι, ας λέμε μόνο αλήθειες. Είναι μοναδικά όλα αυτά που βγάζεις. Κοίτα, δεις, είναι μια προσπάθεια. Δεν έχω πάει κάπου να σπουδάσει, δεν έχω σπουδάσει κάτι πάνω στη ζωγραφική. Είχα ένα πολύ καλό ξάδερφο που μου δίδαξε έτσι τα πρώτα βήματα του σκίτσου, να το πω έτσι, με μολύβι. Και σιγά σιγά, όπως αγαπάω το τραγούδι, έτσι αγαπάω και τη ζωγραφική. Μα αγαπάς εσύ γενικότερα πολλά πράγματα, αλλά τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο. Σου έχω ετοιμάσει κάτι που θέλω να ευχαριστηθείς, αλλά να το ευχαριστηθούν και οι τηλεθεατές μας. Έχω πάει κάποια λίγα χρόνια πίσω, γιατί είσαι πολύ νέος, πολύ παιδί ακόμα. Έχω πάει λοιπόν κάποια χρόνια πίσω, έχω ψάξει κάποια πράγματα. Έχουμε δημιουργήσει ένα, πώς να σου το πω, βρε παιδί μου τώρα, να το πω έτσι, να το κάνω πλούσιο, να το κάνω εντυπωσιακό. Ένα τύπου ντοκιμαντέρ για σένα. Που πάμε έτσι από την παιδική ηλικία, πρωταγωνιστές είναι κάποιοι ηθοποιοί και λέμε την ιστορία σου με τον τρόπο του μπράβο. Είσαι έτοιμος? Ρουλά, έλα, όσο μεγαλώνω, συγκινούμε περισσότερο. Θέλω να το σκεφτώ λίγο.